Βλέπουμε όμως ότι έρχονται όλο και περισσότερο επιβαρυντικά στοιχεία για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δηλαδή, ακούσαμε την κυρία Ράικου τώρα, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, να λέει ότι λειτουργούσε ως νταβατζής. Και άλλες υποθέσεις τις έντραρε και άλλες τις έβαζε στο αρχείο. Ας μην είμαστε επιλεκτικοί σε έτσι αυτά λέει. Τα οποία αναλύουμε. Η κυρία Ράικου έχει μιλήσει η ίδια για πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Η ίδια η κυρία Ράικου. Και βεβαίως σήμερα έχουμε μία υπόθεση που είναι σκάνδαλο, είναι ο Βάρτης. Ανεξάρτητα σε ποιον ανήκουν οι ευθύνες ή ποιοι θα βρεθούν ένοχοι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, που είναι υπεύθυνη η δικαιοσύνη να το κρίνει. Λέτε, αλλά που η δικαιοσύνη, όταν βρίσκει. Δεν λέω, μπορεί να είναι κρατική. Μπορεί και να είναι υπάλληλοι. Πρόσωπα. Ναι. Αλλά μπορεί να είναι και κρατικά στελέχη ή και πολιτικά στελέχη. Μπορεί. Ναι. Αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, ούτε εγώ θα κάνω τη δίκη. Ωστόσο, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν σε μια δικογραφία συναντάτε το όνομα ενός πολιτικού, αυτό πρέπει να πάει στη Βουλή. Το ίδιο έγινε και με τους 10 που συζητάμε και γι' αυτό βρέθηκε η δικογραφία στη Βουλή. Εσάς να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Αλλά, δεν σας προβληματίζει αυτή η υπερδραστηριότητα και η αυτονόμηση σε κάποιο βαθμό του κ. Παπαγγελόπουλου? Πώς λειτουργούσε αυτό ο άνθρωπος? Από πού το συμπεραίνετε αυτό? Έχει καταγγελθεί και να σας πω κάτι. Υπάρχουν καταγγελίες της κυρίας Τουλουπάκη που δεν τις συζητάμε. Πώς δεν τις συζητάμε? Λέω, δεν είναι τόσο θέμα. Συζητάμε. Κυρία Τουλουπάκη, κύριο Εισαγγελή, κυρία Τουλουπάκη, κυρία Ράικου και διάφορα συγκρούονται και μεταξύ τους. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια ενδοδικαστική διαμάχη για το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι υποέρευνα και οφείλουν να ερευνηθούν διεξοδικά. Έχουν ένα κέντρο που λέγεται Παπαγγελόπουλος. Δεν το έχουμε δει αυτό, διότι όλοι αυτοί στη δικογραφία, στη μήνυση Σαμαρά στον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Τσίπρα, έκθεση ιδεών είναι. Στοιχείο δεν υπάρχει ούτε ένα. Mm-hmm. Πάντως έχουμε έτσι, δει για να ξέρουμε τι λέμε. Που κατηγορήθηκαν, αθώθηκαν στη συνέχεια. Δεν κατηγορήθηκαν. Ξέρετε. Διαβάζουμε ότι υπάρχει πρόταση εισαγγελέως, βάλε το πικραμένο μέσα, γιατί υπάρχει βίντεο και την άλλη μέρα δεν υπάρχει. Οι εισαγγελείς και οι δικαστικοί λειτουργοί βρήκαν τα ονόματά τους στη δικογραφία. Ή τα βάλανε κάποιοι. Γιατί αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το οποίο υπόθηκε για τον πικραμένο, λοιπόν, σαφέστο. Κύριε Γερμανικό, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι πριν δούμε, και η Νέα Δημοκρατία, πριν να δει τη δικογραφία που ήρθε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον Αλέξη τον Τσίπρα, είχε ήδη αποφασίσει τι στάση θα κρατήσει. Άρα δεν βασίστηκε σε στοιχεία, αλλά βασίστηκε σε πολιτικά κινήθηκε. Επειδή είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα τη Νοβάρτη, δεν έχει τελειώσει τίποτε. Εσείς ο κύριο Λοβέρδο, έχουμε άρση ασυλία. Κυρία Γεροβασίλη, εσείς μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στη φωτιά ότι ο κύριο Παπαγγελόπουλο δεν είχε καμία εμπλοκή? Κοιτάξτε, τι θα πει χέρι στη φωτιά, δεν καταλαβαίνω. Σε ζητήματα τα οποία. Σε ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στη δικαστική έρευνα, προφανώς και δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα τα δικάσω, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Και νομίζω ότι είναι και λάθος να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι, κατά την άποψή μου, η έκθεση ιδεών που είδαμε από τη μήνυση Σαμαρά Βενιζέλου, ένα στόχο είχε. Βάζει ονόματα και του Αλέξη του Τσίπρα, προκειμένου να έρθει η δικογραφία στη Βουλή, όπως και έγινε. Όμως, για να δούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα που δεν έχει στοιχεία, θα επιστρέψει. Πάντως απλά. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, επειδή είπατε ποια πριν είναι ότι υπήρχε αμελητή στη Βουλή. Τα πώς 10 πρόσωπα που καταγγέλθηκαν, η κυρία Τουλουπάκη τα κράτησε για 3 μήνες για να τα έχει στοχοποιημένα και να δέρνονται ανελέητα. Ενώ τώρα πήγε την επόμενη μέρα στη Βουλή. Κοιτάξτε. 3 μήνες τα κράτησε. Τα κράτησε ή δεν τα κράτησε? Με τι στόχο τα κράτησε, ενώ έπρεπε. Τι προβλέπει όμως, αμελητή στη Βουλή, βλέπω πολιτικό πρόσωπο, το άρθρο 86. Τελειώσαμε. Αυτά τα αυθαίρετα, κύριε Οικονόμου, εγώ δεν μπορώ να τα στοιχεία, κρίνω. Τι ώρα στέλνει η δικαιοσύνη τη δικογραφία στη Βουλή, θα σας θυμίσω εγώ μετά από χρόνια. Εκεί έρχεται ο Ρασπούτιν, κυρία Γεροβασίλη. Κοιτάξτε, δεν είναι η δικαιοσύνη από μόνη τη που λειτουργούσε. Ένα ξέπλυμα πολιτικό μέσω καταγγελία Παπαγγελόπουλο. Πολιτικά εσάς την ίδια. Εμείς τον είχαμε υπουργό στην κυβέρνηση. Τι θα πει αυτό? Δεν ξέρω. Με εκφράζει. Λέω, η δραστηριότητά λοιπόν, του σας εκφράζει, σας πολιτικά. Δεν αποδεικνύεται πουθενά και μέσα στην. Επαναλαμβάνω, η μήνυση που έχει καταθέσει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος δεν έχουν ούτε ένα τον στοιχείο λοιπόν περί εμπλοκής Παπαγγελόπουλου. Κατά τα άλλα, μάλιστα, όλα στο φως. Μία ερώτηση. Σαφές. Αν ήσασταν στη θέση του κυρίου Παπαγγελόπουλου εκείνο το βράδυ έξω από το Μαξίμου, θα κάνατε αυτή την περίφημη δήλωση?
Για το σκάνδαλο Ναβάρτης, αν είναι σκάνδαλο και μεγάλο, βεβαίως. Ότι είναι το μεγαλύτερο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Ίσως ο κύριος Παπαγγελόπουλος να ξέρει και για άλλα σκάνδαλα και να το μετράει. Εγώ ξέρω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο με απώλεια δισεκατομμυρίων για τη χώρα, εις βάρος των φορολογουμένων και εις βάρος των ασθενών, με ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας Ναβάρτης, το οποίο βρίσκεται μέσα στη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή για την άρση ασυλίας του κυρίου Λοβέρδου, με πολλές ευνοϊκές ρυθμίσεις εκείνα τα χρόνια για την εταιρεία Ναβάρτης. Αυτά είναι μία από τις αιτίες, της κρίσης, και γι' αυτό οφείλονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι σαφές. Ελάτε, κύριε Σοφιανέ. Είναι έτσι. Δηλαδή, από εκεί και πέρα κινείς αντιπερισπασμού τώρα... Επιτρέψτε μου, επειδή σήμερα είναι μια ωραία μέρα, είναι σε εξέλιξη πρώτη απεργία απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.